Το τελείωσα Γενάρη, το παρέδωσα στον Καστανιώτη Μάρτη, το προγραμμάτισε για αρχές Οκτώβρη, τότε υπολογίζει να βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία, σε όσα έχουν απομείνει τέλος πάντων. Τίτλος «Το Φαράγγι», διαδραματίζεται όλο σε μια μόνο μέρα, Κυριακή 11 Μαΐου 2014. Στο εξώφυλλο, όπως πάντα, κάτι της αγαπημένης από τα φοιτητικά μας χρόνια, Άννα Παλιεράκη, που έφυγε πέρυσι στις 5 Απριλίου. Δύο βραχάκια, δύο δεντράκια, απλά πράγματα, αρκετά. Λοιπόν. Στα τελευταία στροφιλίκια η Νόηπε μπράβο στον εαυτό της που δεν χρειάστηκε τα σακουλάκια, θαύμασε το λούστρο της γλυκιάς λιακάδας πάνω στα στρωμένα πέτρινα χαλιά, όλα γύρω μετάξυ Μάλτας και χρυσοκλωστή Ιαπωνίας. Ξεροκατάπια και την τελευταία μπουκιά του έγκαμου βίου της που της καθόταν τόσο καιρό στο λαιμό, ίγκυκε η ώρα να χωνέψει το τέλος εποχής, φτού και από την αρχή, η απόφασή της οριστική. Συμφωνήσανε μαζί της και οι σπίνοι που κελαϊδούσαν ενθουσιασμένοι και τα λιγοστά σκόρπια σπιτάκια που χαιρέτησαν τις επισκέψεις τόσο σπάνιες στα μέρη τους. Όταν ο Σταύρος πάρκαρε έξω από την κίνηση της Θεοτόκου, δίπλα στα αυτοκίνητα του Ιταλιάνου, του Βαρδί και των δύο γιών του, άλλα δεν υπήρχαν, το εκκλησάκι κλειστό, η Νό φρεσκάρισε το κραγιόν της, άνοιξε την πόρτα της, πήρε από το πόρτ μπαγκάζ το ταγάρι της, προσπέρασε σαν κοπελίτσα τους νεότερους, βρε βρενιά ταυτού σας να μην αβασκαθείτε, πλησίασε την εξαμηλή γερουσία στην αυλίτσα της Παναγίας και υψώνοντας μια φωνή παράτερη για Κυριακή, για πρωί, για εκκλησία και για τόσο ήσυχο τόπο, τους απείλησε. Λοιπόν, αλίμονό σας εάν μου πειράξετε τα παιδικά μου χρόνια. Τελικά η Ευδοκία μόνο μαζί του είχε την άδεια να βγάζει το φήμωτρο και να μολάει το φρένο. Οπότε και πεθαμένος αυτός είχε χάσει την ησυχία του, αφού η χείρα του, καθισμένη στον τάφο του, κατά προτίμηση αργά τα απογεύματα, με ψοφόκριο, ακόμη και με βροχή, με φελιζόλ μαξιλαράκι του γηπέδου για τον ποπό και την ομπρέλα της ανοιχτή βέβαια, επέμενε να τον φορτώνει με τα ίδια και τα ίδια. Πώς βλαστοσέρνουν οι καρπουζιές και οι αγγουριές και γίνονται πάπλωμα στα χαλικέρα ακροτηριανά χωράφια. Έτσι βλαστοσέρνουν μέσα μου οι τύψεις. Μάρκο, ήμουν απούσα, λυψή για στηριγμά σου. Γιατί δεν με εμπιστεύτηκες να σκεφτούμε μαζί μια λύση δίχως θάνατο. Νομίζεις πως έβαζα το θερμοκήπιο πάνω από σένα, πως δεν θα έκανα δίχως ταξίδια αναψυχής στις τουλίπες της Ολλανδίας και στα λιοτρόπια της Ρωσίας. Ψωμί και λάδι θα μου έφτανε, αρκεί να ήμουν μαζί σου. Γιατί δεν έκαψες και αυτό το σημείωμα, γιατί το έγραψες, πως τα κατάφερες έτσι να με ξεχρεώσεις μεν από το δάνειο, αλλά να με χρεώσεις ως το λαιμό και με το φευγιό σου και με την υποχρέωση της σιωπής. Ένα σούρουπο, αφού τον λιβάνισε, το ομολόγησε «Μάρκο η αλήθεια να λέγεται». Μία φορά, μάλλον δύο, πάντως όχι πάνω από τρεις, στη φωτογραφία σου στο Κομωδίνο μίλησα οργισμένη. Της είπα «Τελικά με παράτησες, κύριε Χαιρετάκη, και κύριε Χαιρετάκη, πώς τόλμησες να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι μας». Έφταιγε και η νύχτα για την έκρηξή μου. Το ατσαλάκο του μαξιλάρι σου δίπλα μου. Αυτό το μαξιλάρι που τώρα του γυρίζω την πλάτη, γιατί δεν αντέχω να το βλέπω, δίχως το κεφάλι σου απάνω. Το όνομά του πιο πολύ το άκουγε όταν ο ίδιος μιλούσε στον εαυτό του, φωναχτά ή από μέσα του. Ελισέ, φύγαμε, κάτι απογεύματα που πήγαινε μόνος ως τον δροσερό, θαλασσινό Χριστό της Χαλέπας για ένα τσιγαράκι στα κρυφά, ατενίζοντας το κύμα. Ή, ρε Ελισέ, μη γυρίζεις από τώρα στο σπίτι, όταν αλώνιζε τα σοκάκια του λιμανιού από την Οβριακή ως τη Σπλάντζια, ώσπου να πέσει το φως της μέρας και αυτός να λαχανιάσει. Τούτον εδώ το γιο σου ποιο θα βρεθεί να τον πάρει? Κατά το πυρούνι και ο Μεζές, κάτι τέτοια κοροϊδευτικά ακούγε ο πατέρας του και όλο πάσχιζε πότε με το καλό, πότε με το άγριο να τον στρώσει. Κόψε τα σουβλάκια και πιάσει τα βάρη. Άντε γράψου στον ορειβατικό με το Βαρδί να σε χρήσουν τα βουνά σωστό αντράκι.
άμε να λυτέψεις λιγάκι με τον Αργύρι να ξυπνήσεις. Επειδή πολλοί τα βραδισμένοι γουστάρουν να επιδεικνύουν και πολλοί τα βραδισμένη γλώσσα, βρέθηκε και ο θλιβερός καλοθελητής, 100 φορές εξακριβωμένος ψεύτης, που σφύριξε του γέρου, ο γιώκας σου πιάνει 10 πόμολα τη μέρα, και εκείνος πήρε αμέσως την απόφαση, δεν χρειάζεται να δώσεις πανελλαδικές. Τον ξαπόστειλε για σπουδές στην Ιταλία, μακριά και λάργο από φαρμακερά στόματα, μακριά και λάργο και από το δικό του σκοτωμένο βλέμμα. Στις πιάτσες των ταξί, 45 λεπτά και μια μισή ώρα και 3 ώρες δίχως κούρσα, νύχτα που κανείς δεν πήγαινε πουθενά, έλεγε στους άλλους ρε στους συνάδελφους, θα πεθάνουμε και δεν θα έχουμε πάρει μια ιδέα από ξεσηκωμό, να χοροπηδάνε τα μυαλά και τα αίματα, να κάνουν ακροβατικά τα χειροπόδαρα κυνηγώντας τους ρουφιάνους. Αυτή η κούρσα για τα αστέρια που αργούσε, αυτή η φωτιά που δεν έλεγε να ανάψει, είχε καταφέρει δίχως προσάραμα και φλόγα να του κάψει τα μέσα του, όλα κάψαλα. Αλλά η κλωτσοπατινάδα της ζωής τι δουλειά είχε να του σαρώνει το μυαλό μια τέτοια μέρα. Έπρεπε να ελευθερωθεί, ώστε να λάβει δυνάμεις από τη στρατιά των βουνών και τη συνάντηση με τον λιωδαίκο λόχο. Είχε επιθυμήσει τα αδέρφια του, δίχως συζύγους, τέκνα και γκόνια, όπως σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες, έτοιμα της καρδιάς του, σκέτα τα αδέρφια του, έτσι για αλλαγή. Στο φως της αυγής, μόλις είχε κατέβει από το φεριμπότη στη Σούδα, βλέποντας τον Ελισαίο να τον καλωσορίζει με ένα κύπελο ζεστό καφέ και μια κασερόπιτα, πρωινό στα όρθια, προτού μπουν στο αμάξι για τα σφακιά, συλλογίστηκε πως τα αδέρφια είναι θεσμός που στέκει πιο πάνω και από το Σύνταγμα. Ο Αργύρης Λιώδης, ούτε στη μέση του πουθενά, δίχως ξένα αυτιά παρόντα, μπορούσε να φωνάξει τα ονόματα των 6, να τους σημώσει μαζεμένους, να τους κοιτάξει επιτέλους κατάματα, για να λάβει τη δύναμη και να τολμήσει έστω 2 λόγια για τα ξερά γεγονότα. 2 λόγια για τα ξερά γεγονότα δεν επιχείρησε ούτε σε αργοπορημένες επιστολές, γιατί στο παρελθόν, όποτε λιποψυχούσε και ήθελε να τους τα γράψει, τελικά λιποψυχούσε και στην ιδέα του γραμμένου χαρτιού. Θα του έλειπαν και τα βλέμματά τους μόλις μάθαιναν, και αυτός είχε την ελπίδα και την ανάγκη να κουρνιάσει στα μάτια τους. Αλλά επί 29 χρόνια 6 άλλα ζευγάρια μάτια τον εμπόδιζαν, όλα σκοτεινές κόπιες του συμβολέου, με τις 7 μαζί με τη δική του υπογραφές, να μην πατηθεί ο όρκος σιωπής εκείνης της νύχτας. Περπατούσε σκυφτός, μιλώντας από μέσα του σε άλλον. «Άγιε Ιωάννη της Κλίμακος, γιατί λες πως η σιωπή είναι καρπός της προσευχής, είναι επιστροφή από την εχμαλωσία της αμαρτίας?» Δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει επιστροφή. Πέρλα, 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 πού είναι ο Βαγγέλης? Πού είναι ο Βαγγέλης, ε? Η Πέρλα, η μασκότ της Άνδρου, η μασκότ της κινηματογραφικής λέσχης της Άνδρου.